εναντίον των κομμάτων των πολιτικών. Mm-hmm. Οι πολίτες αυτή τη στιγμή έχουν το μεγαλύτερο και το ισχυρότερο κόμμα. Τι σε κάνει και το πιστεύεις, χαίρομαι που το λες. Τι σε κάνει, πες. Να σου πω τι με κάνει και το πιστεύω. Όλες οι δημοσκοπήσεις τι δείχνουνε. Δείχνουνε 90% αποστασιοποίηση του απλού πολίτη από τα κόμματα, από όλα τα κόμματα. Και από κάπου αλλού όμως, Δημήτρη Ρίζο, και από τους δημοσιογράφους. Βεβαίως και από τους δημοσιογράφους, διότι είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι αυτού του συστήματος. Κοίταξε να δεις, ας μην γελιόμαστε. Αυτό το λέω έξω από τα δόντια πάντα. Δεν κυβερνούν οι πολιτικοί, δεν κυβερνούν οι κυβερνήσεις, δεν κυβερνούν οι πρωθυπουργοί. Κυβερνούν τα ΜΜΕ mm-hmm. και ορισμένα από τα ΜΜΕ. Mm-hmm. Τι θα τολμήσει να κάνει ο Παπανδρέου τώρα, εάν είναι αντίθετος ο κύριος Λαμπράκης, ο κύριος Μπόμπορας και ο κύριος Τεγόπουλος, ας πούμε. Μάλιστα. Τι θα τολμήσει, θα τολμήσει να περάσει κάποιο νόμο. Ο νόμος για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έγινε σε ένα γραφείο με από πάνω από τον Βενιζέλο. Τον κύριο Λαμπράκη, τον κύριο Τεγόπουλο, τον κύριο Μπομπλά. Ωραία. Εάν λοιπόν δεχθούμε αυτή την λογική, οι πολίτες έχουν δυνατότητα να αντιδράσουν μέσα από αυτή τη λογική. Και πώς να αντιδράσουν? Οι πολίτες αντιδρούν ενεργά πια. Με την αποχή από τα κοινά. Αυτό είναι κακό προς το παρόν, αλλά θα φέρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Τώρα βρισκόμαστε στη φάση της αποχής, της αποστασιοποίησης. Τα βλέπει όλα με δυσπιστία. Θέλεις και εμάς. Και εμάς, ακόμα με δυσπιστία, γιατί σου είπα ότι και εμείς είμαστε ένα κομμάτι του συστήματος. Και εσάς και τους άλλους. Όλους. Το θέμα είναι ότι μένοντας μέσα σε αυτό το σύστημα, εσύ επιχειρείς φέτος να κάνεις πράγματα. Ήδη ανοίξεις εσένα από ΠΕΦΕΜ. Όχι ακόμα, αλλά πιστεύω ότι ένα κομμάτι ακόμα του αδέσμευτο θα είναι και ο ραδιοφωνικός σταθμός. Τον έχουμε με το ονομάσει σε Λάμψη. Λάμψη, ναι. Ναι. Ο Pop, γιατί λοιπόν, εγώ έχω μείνει ακόμα στον Pop FM. Εγώ όμως, ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά από τους άλλους. Mm-hmm. Δεν έχω καμία δουλειά, mm-hmm. καμία επαφή με το ελληνικό δημόσιο. Καμία. Mm-hmm. Ούτε προσδοκώ τίποτα από το ελληνικό δημόσιο. Mm-hmm. Ξέρεις τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον τόπο? Έχουν περιέλθει οι παραδοσιακές εφημερίδες και οι παραδοσιακοί εκδότες. Πρώτα ήταν επάγγελμα εκδότης και τίποτα άλλο. Ήταν ο Λαμπράκης, ήταν ο Παράσκος, ήταν ο Μπότσης, ήταν ο Αθανασιάδης, ήταν η Βλάχου. Mm-hmm. Εκδότες. Καμία άλλη δουλειά. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν όλα τα μέσα, εφημερίδες και τηλεόραση, έχουν περιέλθει στα χέρια των επιχειρηματιών, είτε είναι εφοπλιστές, προμηθευτές του δημοσίου, εργολάβοι, και χρησιμοποιούν τα μέσα και τις εφημερίδες ως πολιορκητικό κρυό για να εκπορθούν το δημόσιο και να παίρνουν δουλειές. Αυτή είναι η διαφορά των τεσσάρων ημών, mm-hmm. και των άλλων που θα βάλουμε μέσα. Ότι δεν έχουμε καμία σχέση με το δημόσιο. Mm-hmm.